Πάρα πολύ έχει οικονομία, έτσι. Η οικονομία, βεβαίως. Βλέπουμε εδώ στο εσωτερικό τις εικόνες. Και βέβαια θα συζητήσουμε και τα διακρατικά και τι συμφωνίες μπορούμε να κάνουμε. Και ο Μοράλης θέλει, κάνει τα ανοίγματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει συναντήσεις με πάρα πολλούς δυτικούς ηγέτες το τελευταίο διάστημα. Α, νομίζω εδώ, ότι έχουμε λοιπόν, και ήχο. Τώρα θα έχουμε τη γνωστή στιχομηθεία στο... στην πολυθρόνα και στον καναπέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Να ακούσουμε τώρα. Είναι έτοιμος ο Πρωθυπουργός, τον καλωσορίσει. Πολύ ιστορία της Ελλάδας, πολύ μεγάλη. Γίνονται οι τελευταίες συνεννοήσεις. Θέλω για άλλη μια φορά να καλωσορίσω τον Εύα Μοράλες, τον πρόεδρο της Πολυεθνωτικής Δημοκρατίας της Βολιβίας, μιας μακρινής χώρας στην Ελλάδα, αλλά μιας χώρας και ενός λαού με κοινές αξίες, κοινούς αγώνες, κοινά ιδανικά. Σήμερα είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το Μουσείο της Ακρόπολης, να βρεθείτε σε ένα μοναδικό μνημείο που ανήκει στον οικουμενικό πολιτισμό. Είναι μνημείο της ανθρωπότητας, πολιτισμού που έχει παραχθεί σε όλο τον κόσμο. Και είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε στο λίκνο της δημοκρατίας, διότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αγωνίζεστε για τη δημοκρατία στη χώρα σας, για την κοινωνική δικαιοσύνη και άξιζε τον κόπο να βρεθείτε, παρότι λίγες ώρες στην Ελλάδα, σε αυτό το πολύ σημαντικό μνημείο. Nois más desear la bienvenida al presidente Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, un país con el cual compartimos valores e ideales comunes. Hoy usted ha tenido la oportunidad de visitar el Museo de la Acrópolis. Es un monumento de cultura y un monumento de la humanidad. Aquí, en la cuna de la democracia. Esto es muy importante porque de aquí hemos empezado la lucha a favor de la democracia y de la justicia social. Είχαμε την ευκαιρία και χθες να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, για τον όμορφο αγώνα που δίνεται στην Βολιβία, για τους κοινές αξίες και τους κοινούς αγώνες που δίνουν όλοι οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί πολίτες σε όλο τον κόσμο για περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία, ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το νήμα του κοινού αγώνα των λαών απέναντι σε κάθε μορφής καταπίεση και ολοκληρωτισμό είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να το πιάσουμε όλοι μαζί απέναντι στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar sobre los acontecimientos en América Latina y también sobre todo lo que está ocurriendo. Y hemos también hecho hincapié sobre la lucha a favor de la libertad, de la dignidad de los seres humanos, de la libertad, de la justicia social y también hablar contra el totalitarismo, contra unas situaciones las cuales de verdad son, tenemos que tratarlas y esto es necesario en el diálogo de hoy. Αγαπητέ Εύω, φίλε πρόεδρε της Βολιβίας, θέλω να μεταφέρεις τους ειλικρινείς χαιρετισμούς και τα βαθιά αισθήματα αλληλεγγύης στον λαό της Βολιβίας. Και θέλω να ευχηθώ κάθε καλό και κάθε προκοπή και μακροημέρευση των προσπαθειών σας για την εδραίωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα σας.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και για την επίσκεψή σου στην Ελλάδα και να σε ευχαριστήσω για αυτό το μήνυμα που στέλνει με την παρουσία σου εδώ στους ευρωπαϊκούς λαούς, στον ελληνικό λαό, ότι οι αγώνες, όταν είναι αγώνες για διεκδίκηση σημαντικών διακυβευμάτων, όταν είναι αγώνες που προσανατολίζονται με βάση αξίες και ιδανικά, είναι αγώνες που έχουν αποτέλεσμα. Estimado Evo, amigo presidente de Bolivia, quisiera pedirle que trasladara nuestros saludos y nuestros sentimientos de solidaridad a Bolivia y al pueblo boliviano, porque es importante, son deseos importantes de prosperidad y de bienestar para nuestra democracia. Una vez más, quisiera darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por visitar nuestro país. Y también muchas gracias por el importante mensaje que usted, con su presencia aquí, está mandando a toda Europa. Las luchas, cuando son luchas orientadas hasta los ideales, tienen siempre buenos resultados. Καλώς όρισες και πάλι στην Ελλάδα. Una vez más, bienvenido aquí en Grecia, amigo Evo. Hermano Alexis, primero, muchas gracias por invitarme y sobre todo por invitarme a conocer Acrópolis. Estoy sorprendido cómo Grecia aportó a la humanidad por la democracia, por la libertad, por la dignidad, hasta por nuestra identidad. Conocía de nombre Acrópolis, pero nunca había visitado. Γνώριζα την Ακρόπολη και με πήγανε και στο μουσείο. Φυσικά έπρεπε να ξυπνήσω πάρα πολύ νωρίς, αλλά άξιζε τον κόπο να το δω. Είδα και το είδα το μέρος όπου γεννήθηκε η δημοκρατία πριν από τον Χριστό, εκεί που γεννήθηκαν όλες οι μεγάλες αξίες και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστήσω θερμά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απίθυνες να επισκεφτώ τη χώρα σας και κυρίως για την ευκαιρία που μου δώσατε να γνωρίσω την Ακρόπολη, αυτό το μνημείο της ανθρωπότητας, αυτό που κόμισε η Ελλάδα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και δίδαξε τη δημοκρατία, έδωσε ταυτότητα στα ανθρώπινα όντα και δίδαξε και την αξιοπρέπεια. Εξ ονόματος γνώριζα την Ακρόπολη, δεν είχα όμως ποτέ την ευκαιρία να την επισκεφθώ. Σήμερα είχα αυτή την ευκαιρία και ζητώ συγγνώμη από το προσωπικό του μουσείου που αναγκάστηκε να ανοίξει τόσο νωρίς, αλλά πραγματικά ήταν μεγάλη μου επιθυμία αυτή και τους ευχαριστώ θερμά. Άξιζε πράγματι τον κόπο να θαυμάσω αυτό το μνημείο, το οποίο μαρτυρά μια κοινωνία η οποία προ-Χριστού είχε καταφέρει να οργανωθεί δημοκρατικά και να διδάξει το σεβασμό στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ese que empezó Grecia antes de Cristo, nuevamente nuestra lucha, nuestro trabajo, la gestión pública por la igualdad de seres humanos. Tenemos enormes coincidencias del trabajo que hacemos, por eso expresar mi respeto, mi admiración a su esfuerzo por el pueblo de Grecia, pero también aportando desde acá para el mundo entero. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, η ιστορία επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Αυτό το οποίο ξεκίνησε με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό προ-Χριστού, η διαχείριση δηλαδή των δημοσίων πραγμάτων με συλλογικά οργανωμένο τρόπο υπέρ της ισότητας των ανθρωπίνων όντων, αυτό καλούμαστε σήμερα να κάνουμε πράξη και πάλι με τη δουλειά μας στη κοινή. Και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω το βαθύ μου θαυμασμό και στο πρόσωπό σου αλλά και στον ελληνικό λαό για τους αγώνες που έχει δώσει προς αυτή την κατεύθυνση. Es muy conocido a Europa como gran defensor del multilateralismo, del derecho internacional, que significa el trabajo conjunto por la humanidad.
Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι γνωστές στο διεθνές στερέωμα ως υπέρμαχοι της πολυμερούς διάστασης του διεθνούς δικαίου, της πολυμερούς άποψης για τα διεθνή πράγματα, κάτι το οποίο σημαίνει μια κοινή δουλειά προς όφελος της ανθρωπότητας. Λέντε, hermano Alexis, muchas gracias por esta primera visita oficial de Bolivia hacia Grecia y le esperamos en Bolivia con mucho cariño. Esperamos también esta gestión poder visitarnos. Αδελφέ μου Αλέξη, για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την πρώτη επίσημη επίσκεψη της Βολιβίας στην Ελλάδα και σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και θα ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μας να μπορέσετε και εσείς κάποια στιγμή να επισκεφτείτε τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, Evo. Θα έχουμε τώρα την... Θα έχουμε την...